Ιερεμία, προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιον Ήτα, 8 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Σελίδα 679, 8 κεφάλαιο, Ήτα κεφάλαιο και εδάφιο 12, από τον προφήτη Ιερεμία. Μήπως ισχύνθησαν ότι έπραξαν βδέλυγμα? Μάλιστα ουδόλως δεν ισχύνθησαν, ουδέ ηρυθρίασαν. Δια τούτο θέλουσι πέσει μεταξύ των πιπτόντων. Εν το καιρό της επισκέψεως αυτών θέλουσιν απολεστεί, είπε Κύριος. Εξάπαντος θέλω να αναλώσει αυτούς, λέγει Κύριος, δε θέλουσιν είστε στα φιλέ εν τη αμπέλο ουδέ σίκα εν τη σικαία. Και το φίλον θέλει μαρανθεί, και τα αγαθά τα οποία έδωκα σε αυτούς θέλουσι φύγει από αυτών. Γιατί καθήμεθα, συνάχθητε και ας εισέλθομεν εις τα σοχυράς πόλης και ας κατασιωπήσομεν εκεί. Διότι Κύριος ο Θεός ημών κατασιώπησεν ημάς και πότισεν ημάς είδωρ χολής, επειδή μαρτήσαμε εις τον Κύριον. Επροσμήναμεν ειρήνην, αλλά ουδέν αγαθών, καιρών θεραπείας, αλλά ιδού ταραχή. Το φρίαγμα των ύπων αυτού οικούστη από δάν, πάσα υγεί εσύστη από του οίκου του χρεμετισμού των ρωμαλαίων ύπων αυτού. Διότι ήλθον και κατέφαγον την γην και το πλήρωμα αυτή στην πόλη και τις κατοικούντας εν αυτή. Διότι ιδού εγώ εξαποστέλω προς εσάς όφης. Βασιλίσκους ήτινες δε θέλουσιν γοητεύεστε, αλλά θέλουσι σας δαγκάνει, λέει Κύριος. Θέλησα να παρηγορηθώ από τις λύπεις, αλλά η καρδιά μου είναι κλελημένη εντός μου. Ιδού φωνή κραυγής της τυχατρός του λαού μου από γης μακράς. Δεν είναι ο Κύριος εν Σιών? Ο βασιλές αυτής δεν είναι ναυτή? Διατί με παρόργησαν με τα γλυπτά αυτών με ματαιότητα ξένας? Παρήλθεν ο θερισμός, ετέλειωσε το θέρος και εμείς δεν εσώθημεν. Δια το σύντριμα της θυγατρός του λαού με πληγώθην. Είμαι εις πένθος, έκπληξης με κατέλαβε. Δεν είναι βάλσαμον εν Γαλάδ, δεν είναι εκεί ιατρός? Διατί λοιπόν η θυγάτηρ του λαού μου δεν ανέλαβεν την υγείαν αυτής? Ήθε να ήτω η κεφαλή μου ύδατα και ο φθαλμί μου πηγή δακρύων, δια να κλαίω ημέραν και νύχτα τους πεφωνευμένους της θυγατρός του λαού μου. Ήθε να ήχον εν τη ερήμο κατάλημα οδηπόρων, δια να εγκαταλείψω τον λαόν μου και να απέλθω από αυτόν, διότι πάντες είναι μοιχή άθροισμα απίστων. Ενέτειναν και την γλώσσαν αυτών ως τόξων ψεύδους και ίσχυσαν επί της γης ουχή υπέρ της αληθείας. Διότι προχωρούσιν από κακίας εις κακίαν και εμέ δεν γνωρίζουσι, λέγει Κύριος. Φυλάτεστε έκαστος από του πλησίον αυτού και πουδένα αδελφών μην με πείθατε. Διότι πας αδελφός θέλει πάντα υποσκελίζει και πας πλησίον θέλει περιπατή εντολιότητη. Και θέλουσιν απατά έκαστος των πλησίον αυτού και δεν θέλουσι λαλεί την αλήθειαν. Εδίδαξαν τη γλώσσαν αυτόν να λαλεί ψεύδι, αποκάμνωσιν πράττοντες ανομίαν. Η κατοικία σου είναι εν μέσω δολιότητος, εν τη δολιότητη αρνούνται να με γνωρίσωσι, λέγει Κύριος. Δια τούτου ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ιδού θέλω βάλει αυτούς εν το χορευτηρίο και θέλω δοκιμάσει αυτούς, διότι πώς θέλω κάμει ένε και εν της θυγατρός του λαού μου. Η γλώσσα αυτό είναι βέλος εξακοντιζόμενων λαλή δόλια. Έκαστος λαλεί ειρηνικά δια του στόματος αυτού προς τον πλησίον αυτού πλην. Εν την καρδία αυτού στείνει ενέδραν κατά αυτού. Δεν θέλω επισκεφθεί αυτούς δια ταύτα, λέει Κύριος. Η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνους τιούτου. Δια τα όρη θέλω αναλάβει κλαθμών και θρήνων και δια τας βοσκάς της ερήμου οδυρμών. Διότι υφανίστησαν, ώστε δεν υπάρχει άνθρωπος διαβαίνων, ουδέ ακούεται φωνή πυμνίου. Από του πτηνού του ουρανού ως του κτένους έφυγον απήλθον. Και θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ ισορούς, κατοικία θώων. Και τας πόλεις του Ιούδα θέλω κάμει ερήμωσιν, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Τι είναι ο άνθρωπος ο σοφός, ώστε δύναται να νοήσει τούτο, και προς τον οποίον ελάλησε το στόμα του Κυρίου για να αναγγείλει αυτό, γιατί η γη εχάθη υφανίστη ως έρημος ώστε να μην υπάρχει ο διαβαίνων? Και είπε ο Κύριος, διότι εγκατέλειπον τον νόμο μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτόν και δεν υπήκουσαν στη φωνή μου και δεν περιεπάτησαν εν αυτό. Αλλά περιεπάτησαν ο πίσω της ορέξεως της καρδίας αυτών και ο πίσω των Βαλήμ, τα οποία οι πατέρες αυτών εδίδαξαν αυτούς.
Δια τούτου το λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω θρέψει αυτούς των λαών τούτων με αψύνθιον και είδωρ χολής θέλω ποτίσει αυτούς και θέλω διασκορπίσει αυτούς εν της έθνεση τα οποία αυτοί και οι πατέρες αυτών δεν εγνώρισαν και θέλω αποστείλει την μάχαιρα ο πίσω αυτών έως σου αναλώσω αυτούς. Αμήν. Αναρωτιέται λοιπόν ο Θεός βλέποντας την κατάτια του λαού του. Και αδερφοί αγαπητοί, η αποστασία οδηγεί τον άνθρωπο σε κατάντια. Σε κατάντια τέτοια που δεν μπορείς να την υπολογίσεις ούτε να τη θεωρήσεις. Πρώτον, γιατί ο άνθρωπος παίρνει ένα δρόμο που δεν είναι καλός, από αμαρτία σε αμαρτία, από κακία σε κακία, από υποκρισία σε υποκρισία. Και δεύτερον, γιατί δεν είναι ο Θεός μαζί του για να τον διορθώνει, για να τον ελέγχει και για να τον βοηθάει. Ένας άνθρωπος λοιπόν ανεξέλεγκτος, έξω, μακριά από αυτό που λέει η Γραφή, από τον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών ημών. Γιατί ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, είναι πάντοτε κάτω από το δεσπότη, τον αρχιποιμένα των προβάτων, τον ποιμένα των καλών, ο οποίος τον ποιμένει, τον οδηγεί δηλαδή σε βοσκές χλεωρές, σε ύδατα αναπαύσεως, τον οδηγεί, τον κατευθύνει, τον ταΐζει, τον ξεδιψάει, καλύπτει τις ανάγκες του, καλύπτει τα προβλήματά του, τον διορθώνει και στις κρίσιμες καταστάσεις τον βοηθάει. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι ο Θεός μαζί σου. Και η πρόθεση του Θεού είναι να είναι μαζί με τον άνθρωπο. Ο Θεός βουλεύεται καλές βουλές για όλους τους ανθρώπους. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι αν ο Θεός θέλει, ούτε αν ο Θεός μπορεί. Ούτε αν ο Θεός ενδιαφέρεται, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όταν λοιπόν έχει αγάπη ο Θεός, είναι αγάπη ο Θεός και ενδιαφέρεται και θέλει και επειδή είναι και παντοδύναμος και πανίσχυρος μπορεί. Εκείνο λοιπόν που είναι κρίσιμο στο σημείο αυτό είναι η στάση του ανθρώπου, η θέση του ανθρώπου. Πώς περπατάει ο άνθρωπος. Και αν ο άνθρωπος είναι ασεβής, δηλαδή δεν έχει φόβο Θεού, δεν λογαριάζει το Θεό, δεν υπολογίζει το Θεό ή και αν ακόμη πιστεύει στο Θεό, εάν δεν λογαριάζει τα λόγια του, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να μην πιστεύει καθόλου στο Θεό, δεν δέχομαι το Θεό, δεν πιστεύω στο Θεό, ή ένας άνθρωπος να είναι πιστεύω στο Θεό αλλά δεν λογαριάζω τα λόγια του, ή λογαριάζω τα λόγια του, τα ακούω με προσοχή, χαίρομαι όταν τα ακούω αλλά δεν έχω πρόθεση να εκτελέσω το θέλημά του, τότε η ζωή του ανθρώπου αυτού είναι μέσα στο σκοτάδι. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι φως. Και κοντά στο Θεό δεν μπορεί να κάτσει αυτός. Δεν είναι ότι φεύγει ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν κάθεται κοντά στο Θεό. Και όταν δεν υπάρχει το φως, ο άνθρωπος εκ των πραγμάτων είναι στο σκοτάδι. Και τότε η ζωή του είναι μέσα στην πονηρία, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην κακία, μέσα στην πορνεία, τη μοιχεία, την ακαθαρσία, το ψέμα, το δόλο. Και λέει ο Θεός, μήπως τράπηκαν για αυτά που κάνουνε. Γιατί ο Θεός εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Μάλιστα, ενδιαφέρεται πιο πολύ για τον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Όταν, λέει με παραβολή ο Κύριος μας, ένας τσομπάνης χάσει ένα προβατό του, δεν αφήνει τα 99 στην έρημο και τρέχει να ψάξει να βρει το εκατοστό, το απολωλός. Ο Θεός ενδιαφέρεται πιο πολύ για τον αμαρτωλό. Ενδιαφέρεται πιο πολύ για τον ασθενή. Ενδιαφέρεται πιο πολύ για τον αδύναμο. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή ξέρω ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τον αδύναμο, όταν εγώ είμαι αδύναμος, εγώ ξέρω ότι τότε είμαι δυνατός. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι μαζί μου. Και ο Θεός παραπονιέται, λέει, δεν τρέπονται για αυτά που κάνουν. Δεν κοκκινίζουνε. Δια τούτο, και θέλω να το διαβάσουμε αυτό από μέσα αδελφοί, γιατί έχει μια λέξη που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, το 12 εδάφιο. Μήπως ισχύνθησαν ότι έπραξαν δέλυγμα? Μάλιστα ουδόλως δεν ισχύνθησαν, ουδέ ηρυθρίασαν. Δια τούτο θέλουσι πέσει μεταξύ των πιπτόντων, εν το καιρό της επισκέψεως αυτών θέλουσι απολεστεί, είπε ο Κύριος.
θα πέσουν μεταξύ των πιπτόντων και στο καιρό της επισκέψεως. Θα μου πεις, ο Θεός επισκέφτεται τον άνθρωπο, βέβαια. Θέλω να διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στη σελίδα 966, όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ. Να δούμε τι λέει. Είναι προφητευμένη η ημέρα της επίσκεψης, είναι προφητευμένη η είσοδος του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα, η οποία μάλιστα θα γίνει πάνω σε γαϊδουράκι. Είναι γεγραμμένο, χαίρε θύγατερ Σιών, διότι ο βασιλεύς σου έρχεται. Και λέει η Γραφή στη σελίδα 926 από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 19 κεφάλαιο και 41 εδάφιο. Ιώτα θήτα 41. Κι ότε επλησίασεν, ειδών την πόλην έκλαυσεν επ' αυτήν, λέγον, ήθε να εγνώριζες κι εσύ Ιερουσαλήμ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς την ειρήνη σου αποβλέποντα. Επισκέφτεται γι' αυτό, και τι λέει το Πνεύμα το Άγιο, χαίρε και αγάλου θύγατε Ιερουσαλήμ, γιατί σε επισκέφτεται ο βασιλιάς σου για να σου φέρει ειρήνη, για να σε ευλογήσει. Αλλά τώρα, συνεχίζει ο Χριστός, εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου. Και πότε ο άνθρωπος δεν βλέπει? Πότε ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει? Πότε ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιεί τι συμβαίνει? Λέει η Γραφή, απίστων όντων είναι τυφλή η οφθαλμή του νοός, ώστε να μην καταλάβουνε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και σωθούνε. Είναι κεκριμένα τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι κεκριμένο το θέλημα του Θεού. Γιατί απίστων όντων ο διάβολος, ο άρχον του κόσμου τούτου, ετύφλωσε του νου. Τυφλώνει το νου και δεν καταλαβαίνει. Και έτσι κρύβονται από τους ανθρώπους τα σχέδια, τα ευλογημένα που έχει ο Θεός κατά τον καιρό της επίσκεψης. Και θα το προσέξουμε αυτό. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουν συνελθεί η μέρα επισέ, και οι εχθροί σου θέλουν κάμει χαράκωμα περισέ, και θέλουν σε περικυκλώσει, και θέλουν σε στενοχωρήσει πανταχώθεν, και θέλουν κατεδαφίσει εσέ και τα τέκνα σου, καταστροφή στην Ιερουσαλήμ, και δεν θέλουν σε αφήσει εν συλλήθων επιλήθων, διότι δεν εγνώρισας τον καιρόν της επισκέψεώς. Το κείμενο έχει μια ωραία λέξη για την οποία θέλω να σταθούμε. Τον καιρό της επισκοπής σου, λέει. Τον καιρό της επισκοπής σου. Τώρα σε αυτή τη λέξη την επισκοπή να σταθούμε λίγο, γιατί στην πράξη των Αποστόλων είναι γεγραμμένο και το επαναλαμβάνει ο Πέτρος, ότι για τον Ιούδα είπε ο Κύριος θα λάβει άλλος την επισκοπή σου. Ακόμη ο Τιμόθεος, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο λέει, εάν της ωραίγεται επισκοπή. Εδώ όμως έρχεται τώρα ο Κύριος μας και λέει στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δεν εγνώρισα στον καιρόν της επισκοπής σου. Ακόμη αν πάμε, αδελφοί, στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη, που είναι στη σελίδα 1075, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 11 και 12 εδάφιο, χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού την ίδια λέξη. Αγαπητοί, 11 εδάφιο, σας παρακαλώ ξένους και παρεπιδήμους να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών ή την εστρατεύονται κατά της ψυχής. Να έχετε καλήν τη διαγωγή σας μεταξύ των εθνών ή να ενώσας καταλαλούς ή νος κακοποιούς εκ των καλών έργων όταν είδωση αυτά δοξάσως των Θεών εν τη ημέρα της επισκοπής σας, λέει πάλι. Υπάρχει λοιπόν η έννοια επισκοπής που έχει δύο σημασίες. Το ένα είναι η επισκοπή που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, το έργο του, η αποστολή του, το λειτουργήμά του, που τι κάνει ο επίσκοπος, επισκοπή της ψυχές του ποιμνίου, δηλαδή επιμελείται τις ψυχές της εκκλησίας των αδελφών. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η επισκοπή την οποία επισκοπεί ο Χριστός, που είναι η στιγμή της επισκέψεως και της παρατήρησης. Λέει η Γραφή ότι έλα, λέει σε μία παραβολή ο Λόγος του Θεού, για να διαπραγματευτούμε, γιατί άκουσα ότι διεσκόρπιζες
τα υπάρχοντά μου. Υπάρχει στιγμή που έρχεται ο Θεός και επισκοπεί, παρατηρεί, ελέγχει. Έχετε εις διαπραγμάτευση. Ο καιρός της επισκοπής εν γέννη της ανθρωπότητας είναι οι στιγμές της κρίσης. Η πρώτη κρίση για την Εκκλησία είναι όταν θα διαχωρίσει. Δύο σε μία κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Εκεί κάνει κρίση ο Θεός. Τι κρίση? Διαχωρίζει, ξεχωρίζει τους δικούς του από τους άλλους, αυτούς που θα παραλάβει από τους άλλους. Κάνει επίσης επίσκεψη ο Θεός, τώρα όπως διαβάσαμε στα Ιεροσόλυμα, να παρατηρήσει την Ιερουσαλήμ για να την ευλογήσει ή όχι. Αλλά και στη ζωή μας ο Χριστός παρατηρεί. Μάλιστα λέει η Γραφή ότι στον Θεό είναι να εφορά, να παρακολουθεί επί της ζωής των ανθρώπων. Στο Θεό ανήκει αυτό. Έρχεται και παρακολουθεί. Τίποτα δεν είναι κρυφό στο Θεό. Μπροστά στο Λόγο του Θεού τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι που ο Θεός δεν το γνωρίζει. Μακροθυμεί, αλλά κάποια στιγμή η μακροθυμία τελειώνει. Μη θεωρείτε, λέει, ότι βραδυπορεί ο Κύριος την επίσκεψή Του. Δεν βραδυπορεί, όπως την εσλογίζονται. Μακροθυμεί για να σωθούμε. Περιμένει για να σωθούμε, αλλά δεν είναι ότι εγκατέλειψε την ημέρα της επίσκεψης. Θα έρθει η στιγμή που ο Χριστός θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Θα έρθει η στιγμή του κάθε ανθρώπου όταν θα μεταβεί από τη ζωή αυτή στην άλλη, που θα έρθει ο Χριστός και το μεν φτωχό Λάζαρο θα τον φέρει με τους αγγέλους στις αγκάλες του Αβραάμ, το δε πλούσιο θα τον πάει στα βάθη του Άδους, στα βαθύτερα μέρη του Άδου, λέει η Γραφή, διάβαζα σήμερα. Θα έρθει η στιγμή. Αλλά δεν είναι μόνο, αδερφοί αγαπητοί, το τέλος, γιατί μιλάμε τώρα εν γέννη για την κρίση του τέλους. Του τέλους της ζωής μου, του τέλους της Εκκλησίας, του τέλους της γης, της ζωής επάνω σε αυτή τη γη, του τέλους, του τέλους, στην κρίση την αιώνια. Τέτοια επισκοπή κάνει ο Θεός καθημερινά στη ζωή μας. Έρχεται και επεμβαίνει και ενεργεί, άλλωστε αυτό προσευχόμαστε. Και γι' αυτό προσευχόμαστε. Να επέμβει στη ζωή μας και να ενεργήσει. Αλλά προς ευλογία. Και καλά κάνουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από τον παράδεισο και την αιώνια ζωή υπάρχει και η απώλεια και η αιώνια κόλαση. Εκτός από την επίσκεψη, την επισκοπή προς ευλογία του Χριστού, υπάρχει και η επίσκεψη και η επισκοπή του Χριστού προς κρίση. Γιατί δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο της αγάπης σας, καθώς υπηρετήσατε και υπηρετείτε τους Αγίους, λέει η Γραφή, αλλά εξεύρει ταυτόχρονα ο Θεός να ταπεινώνει τους υπερηφάνους. Εξεύρει να υψώνει τους ταπεινούς. Ο Θεός δηλαδή επεμβαίνει και ενεργεί καθημερινά. Επισκέπτεται τη ζωή των ανθρώπων προς ευλογία. Δεν αφήνει τα πράγματα στην τύχη. Μπορεί να βραδυπορεί επειδή μακροθυμεί, γιατί περιμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει, αλλά δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει. Θα επέμβει στη ζωή σου. Και πολλές φορές η επέμβαση στη ζωή σου προς ευλογία σημαίνει επέμβαση στη ζωή κάποιου άλλου προς κρίση. Γι' αυτό για να σκεφτούμε ένα Θεό τέλειο. Τέλειο Θεό. Δίκαιο Θεό. Άγιο Θεό. Και εγώ έχω προβλήματα, παραδείγματος χάρη εσύ από τη γυναίκα σου ή από τον άντρα σου. Πολλά προβλήματα. Σε ταλαιπωρεί. Σε ό,τι θέλει. Δύσκολες καταστάσεις. Και λέμε, βοήθησέ με. Ναι, όμως η βοήθεια προς εσένα είναι ταλαιπωρία προς τον άλλον. Γι' αυτό ο Θεός μέσα στην αγαθοσύνη Του, και καθώς είναι αγάπη, αργεί, αλλά δεν ξεχνάει. Και έρχεται τώρα ο Θεός να μιλήσει για το λαό Ισραήλ. Περίμενα να ντραπούνε και δεν ντραπήκανε. Για τα έργα τους. Περίμενα να κοκκινήσουνε και δεν κοκκινήσανε.
Περίμεναν να μετανοήσουν και δεν μετανοήσανε. Θα έρθει λοιπόν καιρός επίσκεψης, καιρός επισκοπής αυτούς, και τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα για αυτούς. Εξάπαντος θα αναλώσω αυτούς και στο περιβάλλον τους και στην προσωπική τους ζωή. Στο περιβάλλον τους δεν θα υπάρχουν σταφύλια στα αμπέλια, ούτε σίκα στις σικές, και το φύλλο ακόμη θα μαραθεί και τα αγαθά τα οποία έχω δώσει σε αυτούς θα φύγουνε. Μα έχει δώσει αγαθά σε αυτούς που πρόκειται να έρθει να κρίνει και να κατακρίνει? Βέβαια. Γιατί είναι αγαθός ο Θεός. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Άρα λοιπόν ο Θεός δίνει αγαθά και περιμένει τον άνθρωπο να μετανοήσει. Και τον επισκέπτεται μια φορά, θυμηθείτε τη σικιά. Υπάρχει μια ωραία παραβολή. Ήταν ο αμπελουργός που πήγε να κάνει μια επίσκεψη στο αμπέλι του και έχει μια σικιά εκεί. Και βλέπει δεν έχει κάνει καρπό. Και λέει σε αυτόν που ήταν στο χωράφι του, κόφτη. Και του λέει, άσε με άλλη μια φορά. Μα 3 χρόνια παιδεύομαι να κάνει καρπό και δεν κάνει. 1 χρόνο ακόμη. Άσε με μια φορά. Να την κοπρίσω, να τη σκαλίσω, να την περιποιηθώ, να την κλαδέψω. Και αν και, και τώρα δεν κάνει καρπό, τότε θα την κόψουμε. Έτσι ενεργεί ο Θεός. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Και περιμένει να δει ο άνθρωπος τι θα κάνει. Και δεν στηρίζεται στα λόγια του ανθρώπου. Γιατί υπάρχει μια άλλη παραβολή του Χριστού. Υπήρχε ένας πατέρας που λέει σε ένα γιο, πήγαινε στη δουλειά, και του λέει ο γιος, δεν πάω. Αλλά στο τέλος μετανοήσας, πήγε. Λέει στον άλλο γιο, πήγαινε στη δουλειά, και του λέει πάω. Αλλά στον δρόμο μετανοήσας δεν πήγε. Δεν στηρίζεται στα λόγια μας, γιατί τα λόγια μας πολλές φορές έχουν ενθουσιασμό μέσα. Θα το κάνω. Αλλά στον δρόμο λες, τώρα δεν είμαι υποχρεωμένος, επειδή το είπα, είπα ξύπα. Αφού το είπα δεν πειράζει, δεν το λαμβάνω υπόψη μου. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, τα μεγαλύτερα λάθη μας τα κάνει ο άνθρωπος, οι χριστιανοί, στον ενθουσιασμό τους όταν λένε θα πάω. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, μη λες αύριο θα πάω εκεί και μεθαύριο θα πάω εδώ και παραπέρα. Λέγε Θεού θέλοντος, γιατί το παρόν με το ζόρι είναι στα χέρια, στο μέλλον καθόλου. Καθόλου. Μη λες λοιπόν θα. Και δεν αρέσει και στο Θεό να λέμε θα. Αλλά να σας πω κάτι, και στους ανθρώπους δεν αρέσει θα. Αν κοροϊδεύουν οι άνθρωποι τους πολιτικούς είναι γιατί λένε πολλά θα. Και πολλές φορές τα θα που λένε οι άνθρωποι, που λέμε, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να τα εκτελέσουμε. Δεν είμαστε αδύναμοι. Δεν μπορούμε. Μπορεί να θέλω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Άσε που πολλές φορές λέμε θα και λέμε ψέματα. Γιατί ο πας άνθρωπος ψεύτης, ο Θεός μόνο είναι αληθής. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε υποσχέσεις, να κάνουμε σχέδια, να θεωρούμε ότι εμείς θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ο Θεός θέλει και μας λέει εν τη ησυχία, κλείστο, και πεπιθήσει, πίστευε, θα είναι η δύναμή σου. Θέλεις να είσαι δυνατός, μη λες λόγια πολλά. Τα λόγια τα πολλά θα σε γκρεμίσουν. Άσε που εν τη πολυλογία δεν λείπει αμαρτία, θα πεις και ψέματα. Μην λες λόγια πολλά. Αλλά προσευχή σου και πες, Χριστέ μου, ανάλαβες τη ζωή μου. Βοήθησέ με εσύ. Όταν βλέπουν λοιπόν ο λαός Ισραήλ την καταστροφή να έρχεται, τώρα αντιδρά. Αλλά το πρόβλημα είναι πως αντιδράμε. Γι' αυτό μιλάει ο Θεός. Γιατί βλέπουμε ότι δεν πήγαμε καλά. Ξεκινήσαμε, προχωρήσαμε, δεν ακολουθήσαμε το Λόγο του Θεού, τα μπερδέψαμε. Τώρα τι θα κάνουμε? Στάσου, λέει ο Θεός τώρα, να δούμε τι θα κάνεις. Και περιμένει ο Θεός να ακούσει. Και ο Θεός θέλει τη μετάνοια, θέλει την επιστροφή, θέλει την υπακοή. Όμως πολλές φορές οι άνθρωποι ενεργούν αντίθετα και λένε, γιατί καθόμαστε εδώ, δεν βλέπουμε το κακό που έρχεται και πού να πάμε? Προσέξτε τώρα μία απόφαση. Ας πάμε στα οχυράς πόλεις μας. Εκεί θα βρούμε ασφάλεια. Να φτιάξουμε οχυρές πόλεις, να πάμε να πούμε μέσα. Ναι, αλλά η Γραφή λέει ότι πόλη οχυρά είναι το όνομα του Κυρίου για μας. Άρα λοιπόν τώρα θέλεις βοήθεια. Βλέπεις τον κίνδυνο, βλέπεις το κακό.
Ξέρουμε πολλές φορές και την αιτία ότι εμείς το πρόβλημα, ότι εμείς κάναμε λάθος, εμείς απιστήσαμε. Άλλες φορές δεν ξέρουμε το πρόβλημα. Πού θα πάμε τώρα? Βλέπουμε ότι τώρα πια είτε κάναμε λάθος, είτε άλλος έκανε λάθος για μας, είτε δεν σκεφτήκαμε καλά, είτε από ενθουσιασμό προχωρήσαμε ενώ δεν έπρεπε, ενώ πολλά πράγματα μπορούν να βρεθούν στη ζωή μας και να κάνουμε και να αποδειχθούν τελικά λάθος. Μάταιες ελπίδες, φρούδες ελπίδες λένε οι άνθρωποι. Ενώ είμαι βέβαιος ότι θα πάω καλά, ένας άνθρωπος ανοίγει ένα μαγαζί. Θα πάω τέλεια. Και ξοδεύει όλη του την περιουσία εκεί για να την πολλαπλασιάσει. Και δεν πάει καλά. Τι θα κάνουμε τώρα? Και δεν είναι για δουλειές. Εδώ μιλάμε τώρα για τα πνευματικά μας θέματα. Μιλάμε για τη ζωή μας. Μιλάμε για την οικογένειά μας. Μιλάμε για τα παιδιά μας. Μιλάμε για θέματα τα οποία δεν διορθώνονται εύκολα. Και όταν κάνουμε λάθη, κάνουμε λάθη. Και τα λάθη έχουν συνέπειες. Είναι σπορά. Και πολλές φορές παίρνουμε. Και σπέρνουμε στη σάρκα και δεν το έχουμε καταλάβει. Και βλέπουμε τώρα ότι θερίζουμε φθορά. Τι θα κάνουμε τώρα? Και μέσα από το Λόγο του Θεού βλέπουμε την καρδιά των ανθρώπων. Θα πάμε να μπούμε στις οχυρές μας πόλεις. Και εκεί θα είμαστε ασφαλείς. Οχυρές πόλεις που έχεις φτιάξει εσύ, που έχουν φτιάξει άλλοι. Ποιες είναι οι οχυρές πόλεις των ανθρώπων? Και εκεί θα ησυχάσουμε. Στις οχυρές πόλεις θα ησυχάσουμε, ναι. Εκεί θα ησυχάσουμε, εκεί θα βρούμε ειρήνη. Και έχουν και επίγνωση. Διότι ο Κύριος ο Θεός ημών μας έκλεισε το στόμα και μας επότισε είδωρ χολής και στενοχώριας. Και γιατί? Επειδή αμαρτήσαμε. Προσέξτε τώρα, έχουν επίγνωση, αλλά δεν παίρνουν σωστή απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν. Καταλάβανε, συνειδητοποιήσανε, αμαρτήσανε. Προσμέναμε ειρήνη με το περπάτημά μας. Λέγαμε ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει. Αλλά ουδέν αγαθών. Προσμέναμε καιρό θεραπείας, βοήθεια, αλλά ταραχή. Και ενώ εμείς προσμέναμε ειρήνη και προσμέναμε καιρό θεραπείας, ακούγονται από μακριά τα στρατεύματα του εχθρού να καταφθάνουν. Και έρχεται ο Θεός και λέει: πράγματι, εγώ τους εξαποστέλω. Και περιμένει ο Θεός. Περιμένει ο Θεός τη διαφοροποίηση, περιμένει ο Θεός πραγματικά την αλλαγή της πορείας. Εδώ να μείνουμε λιγάκι, αδερφοί, γιατί είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Πολλές φορές συνειδητοποιούμε τα λάθη μας. Διαπιστώνουμε την αμαρτία μας. Κατανοούμε την παράβασή μας και την αδικία μας. Τώρα ο Θεός περιμένει την αντίδρασή μας. Γιατί? Περιμένει ο Θεός την αντίδρασή μας γιατί αυτή η επίγνωση των λαθών, της αμαρτίας, της αδικίας και της παράβασης δεν είναι ότι εμείς έχουμε την ικανότητα και το καταλάβαμε. Είναι γιατί ήρθε ο Θεός και μας έδωσε αποκάλυψη. Μας έλεγξε, μας φανέρωσε. Ξέρετε, συνήθως οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τα λάθη τους. Δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν. Μπορούν να πούνε έκανα λάθος που έκλεψα, αλλά δεν μπορούν να πούνε αμάρτησα στο Θεό κλέβοντας. Όμως στον χριστιανό, στον άνθρωπο του Θεού, στον άνθρωπο που αγαπάει ο Θεός, ο άνθρωπος που εμπιστεύεται το Θεό, έρχεται ο Θεός και τους φανερώνει την αλήθεια. Αμαρτήσαμε σε σένα, Κύριε. Και περιμένει τώρα ο Θεός που αποκαλύπτει τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, τις παραβάσεις μας. Έρχεται τώρα ο Θεός και περιμένει τη σωστή αντίδραση. Περιμένει την ανταπόκρισή σου, την ανταπόκρισή μας στην ενέργειά Του. Τι θα κάνω τώρα? Τι θα κάνω τώρα? Κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνεις. Και η καρδιά του ανθρώπου που να απαντηλεί υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη προσπαθεί να βρει τρόπους να διορθωθούν ή να διορθώσει ο ίδιος το λάθος
την παράβαση, τις συνέπειες, να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ή ζητώντας βοήθεια από το περιβάλλον του ή από τους γύρω του. Και λησμονάει ότι ο Θεός είναι ο δοτήρ πάντων των αγαθών. Λησμονάει ότι ο Θεός επεμβαίνει προς διόρθωση. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει δόσεις αγαθές και δώρα τέλεια. Μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει διόρθωση και να μην υπάρχει το παρελθόν. Να πετάξει στη θάλασσα, στα βάθη των θαλασσών όλες τις αμαρτίες μας και μην μπορούμε να τις βρούμε. Και ο Θεός δεν το βλέπει αυτό στο λαό Ισραήλ. Και λέει, θέλησα να παρηγορηθώ από τις λύπεις, αλλά η καρδιά μου είναι κλελημένη εντός μου. Θέλησα, προσπάθησα, έκανα τα πάντα να με παρηγορήσουν και να παρηγορηθώ. Και αυτό που ακούω είναι κραυγή της θυγατρός του λαού μου από γης μακράς. Μα πώς είναι δυνατόν να αναρωτιέται ο Θεός? Δεν υπάρχει Κύριος στη Σιών. Δεν υπάρχει βασιλεύς αυτήν. Δεν υπάρχει γιατρός στη Σιών. Δεν υπάρχει βάλσαμο, φάρμακο στη Γαλάδ. Δεν υπάρχει κάποιος, κάτι που να μπορεί να θεραπεύσει, να διορθώσει, να τακτοποιήσει. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι που πρέπει να το ξέρουμε. Στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει γιατρός που θεραπεύει. Υπάρχει Κύριος που διορθώνει. Υπάρχει σωτήρας που σώζει. Και υπάρχει ένα φάρμακο μοναδικό και για το σώμα και για την ψυχή και για το πνεύμα των ανθρώπων. Το αίμα του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν αυτά. Δεν θεωρείται λογικό να μην πάρεις σωτηρία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να μην υπάρχει μετάνοια και άφεση αμαρτιών μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν υπάρχει νόημα, δεν υπάρχει λογική. Η Εκκλησία του Χριστού είναι και νοσοκομείο, η Εκκλησία του Χριστού είναι και σχολείο, στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει δάσκαλος, καθηγητής, γιατρός, σωτήρας, όλα υπάρχουν μέσα σε ένα πρόσωπο. Τα πάντα επάνση μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι ο Χριστός. Και όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία του Χριστού, ερχόμαστε για το Χριστό. Ερχόμαστε για να μας μιλήσει, να μας διδάξει, να μας οδηγήσει, να μας θεραπεύσει, να μας σώσει, να μας βοηθήσει, να, επειδή είναι Θεός, να πάρουμε πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειον το οποίο χρειαζόμαστε. Και ο Θεός απορεί και λέει, μα πώς είναι δυνατόν λαός δικός μου και να μην τα καταλαβαίνει αυτά και να θέλει να σωθεί μέσα στις οχυρές του πόλης, να ζητήσει βοήθεια μέσα από ανθρώπινες δυνάμεις και καταστάσεις. Πώς είναι δυνατόν? Και πολλές φορές, ξέρετε αδερφοί, τι κάνουμε? Αφήνουμε και τον καιρό να περνάει και δεν κάνουμε τίποτα. Δεν είναι σαν τον Ιούδα που λέει, πάμε να κρυφτούμε, αλλά περιμένουμε. Και τι λέμε? Ο Θεός θα αναλάβει. Όχι. Τι λέει η Γραφή? Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Θεού, του Χριστού θα σωθεί, του Κυρίου θα σωθεί. Εάν δεν ζητήσεις βοήθεια από τον Χριστό, δεν θα λάβεις. Ζητείτε και θέλετε βρει. Αν δεν ζητήσεις, αν δεν ψάξεις, δεν θα βρεις. Πού να ζητήσεις, πού να ψάξεις τον Χριστό? Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ο χριστιανός δεν είναι κισμέτ, θα περιμένω να δω τι θα κάνει ο Θεός. Αγωνίζεστε στις προσευχές, φωνάζει ο Λόγος του Θεού. Ο Παύλος λέει, τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην. Περπάτα, προχώρα. Δεν κάθομαι σε μια γωνιά και παραπονιέμαι και γκρινιάζω και κλαίω, αλλά μπαίνω μέσα στο ταμείο μου ταπεινά, βεβαίως, γιατί ο Θεός είναι μετά του ταπεινού το πνεύμα και του συντετριμένου την καρδία. Μπαίνω μέσα στο ταμείο μου ταπεινά, με συντετριμένη καρδιά, αλλά μπαίνω για να αγωνιστώ. Μπαίνω για να εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου, να νικήσω. Μπαίνω για να συγχωρήσω κάθε έναν που αμαρτάνει σε μένα, να νικήσω και σε αυτό. Μπαίνω για να έρθω σε επαφή με το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Μπαίνω για να πληρωθώ με πνεύμα Άγιο.
Ένα ωραίο και χαρακτηριστικό παράδειγμα, αδελφοί, είναι σε ποιον ο Χριστός δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Στους πιστεύοντας. Αν δεν πιστεύεις ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, ποτέ δεν θα πάρεις. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Τι λέει μετά? Στους ζητούντας. Στους ζητούντας. Θα ζητήσεις για να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Εγώ θα κάθομαι στο κρεβάτι μου, θα πάω στη δουλειά μου και θα μου δώσει ο Θεός όποτε θέλει. Ποτέ δεν θα σου δώσει. Θέλει, αλλά ποτέ δεν θα σου δώσει. Αγωνιστείς ζητώντας και στους πειθαρχούντας το Λόγο του Θεού. Όχι θα ζητάω, θα αιτώ, θα χτυπάω στο Θεό, αλλά θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Δεν θα πάρεις από το Θεό τίποτα. Είναι συγκεκριμένη η ζωή του χριστιανού. Μέσα στην υπακοή στο Λόγο του Θεού, μέσα στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, μέσα στην ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, και εν τέλει στον αγώνα τον καλό, στο δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας και στην πίστη. Με λόγια βέβαια αυτό είναι εύκολο. Με έργα είναι όχι απλώς δύσκολο, αδύνατον. Με τη χάρη του Θεού εύκολο. Αυτή είναι η διαφορά. Με τη χάρη του Χριστού πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι εύκολο, αδύνατον ανθρωπίνος, να αναγεννηθώ. Τι θα κάνω να αναγεννηθώ, αχορεύω. Δεν γίνεται έτσι. Αλλά πρέπει να επικαλούμε με πίστη το όνομα του Χριστού και θα έρθει ο Χριστός να με αναγεννήσει. Με το Λόγο του και με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι ανθρωπίνος εύκολο. Θα πάω να βαφτιστώ με Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι έτσι. Θα το ζητήσω και θα έρθει ο Χριστός να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Θα πάω να θεραπευτώ. Δεν γίνεται έτσι. Θα δω τι λέει ο Λόγος του Θεού γι' αυτό. Αν ασθενητής, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους να λείψουν αυτόν με λάδι και η μεταπίστεως ευχή των πρεσβυτέρων και του ασθενούς θα σώσει τον πάσχοντα. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν περπατάμε όπως θέλουμε. Έχουμε μπούσουλα. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί αν δεν έχουμε δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Κάποτε μίλαγα με έναν για δουλειά βιομήχανο και αφού μιλήσαμε για δουλειά του λέω, του μίλησα για τον Χριστό. Και αυτός μου λέει, και εγώ πιστεύω στο Θεό, και πήγε να μου λέει στο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού, μπράβο, του Αγίου Κυπριανού, αλλά πήγα εκεί και απογοητεύτηκα. Εσύ δεν μου λες βρε Γιώργο, μου λέει, πώς είσαι σίγουρος ότι εκεί πηγαίνει, που πηγαίνεις είναι σωστά? Γιατί δεν είναι λάθος. Πώς είσαι βέβαιος? Και με φώτισε ο Θεός και το θυμάμαι ακόμη. Και του λέω να σας πω κάτι, του λέω, κύριε Τάδε, πολύ γνωστός βιομήχανος. Όταν έφτιαγνα το σπίτι μου, είχε έρθει ένας πλακάς και μου βάζει τα πλακάκια κάτω. Και τον έβλεπε, έπαιρνε το πλακάκι, το βάζε, προχώρεγε, το βάζε. Και πάω, τον πλησιάζω, του λέω, ρε παιδί μου, του λέω, πώς είσαι σίγουρος ότι είναι ευθεία? Εγώ, αν τα βάλω, το ένα θα πάει έτσι και το άλλο θα πηγαίνει αλλιώς. Πώς είσαι βέβαιος ότι το πλακάκι είναι ίσιο? Με κοίταξε, με είδε σαν χαζό, χαμογέλασε. Λέει, χαζός είναι αυτός. Λέει, έχω, λέει, το αλφάδι. Λέω, δηλαδή, να το μου λέει, αυτό είναι ένα ξύλο, έχει κάτι νερό μέσα από κάτι φυσαλίδες και φαίνεται ότι είναι ευθεία. Το βάζω το πλακάκι, βάζω το αλφάδι απάνω, είναι ευθεία και προχωράω. Ρε παιδί μου, λέω, τόσο εύκολο ήτανε. Λέω, αυτό κάνουμε κι εμείς, κύριε Τάδε. Έχουμε ένα αλφάδι. Να το αλφάδι. Να το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ό,τι λέει κάνουμε. Εντάξει, μπορούμε. Ό,τι λέει προσπαθούμε να κάνουμε. Και προσπαθούμε να μην κλείνουμε δεξιά ή αριστερά. Άμα είναι εδώ, αυτό κάνουμε κι εμείς. Και περιμένουμε να δούμε αν εμείς κάνουμε τούτο, ο Θεός τι θα κάνει. Και κάνει ο Θεός, του λέω. Τι κάνει? Μας αναγεννάει. Μας βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Μας οδηγεί, μας μιλάει, μας κατευθύνει. Μας αναλαμβάνει τη ζωή μας. Και έρχεται κάποιος άλλος και μου λέει, και πώς δεν ξέρεις? Πώς ξέρεις ότι δεν το ερμηνεύεται λάθος? Λέω, καλά λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Μπορούμε να το ερμηνεύσουμε λάθος. Άκουσε, του λέω. Άνοιξε τη γραφή στην τύχη και διάβασε ό,τι θες. Και έλα, πες μου αν το κατάλαβες, δεν το κατάλαβες. Είναι το πιο εύκολο, είναι το Ευαγγέλιο να το καταλάβεις. Δεν έχει φιλοσοφίες μέσα. Αλλά επειδή πολλοί ισχυρίζονται, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες, μάλιστα. Το λέει και η γραφή αυτό. Υπάρχουν οι ψευδοπροφήτες και υπάρχουν και οι ψευδοαπόστολοι και υπάρχουν και οι ψευδοδιδάσκαλοι. Που αυτοί αλλάζουν προς ίδιον συμφέρον τα λόγια του Θεού.
Και έρχεται ο Χριστός και λέει, έλα για να μην σε πλανήσει κανείς, θα κάνεις. Κοίτα τον καρπό τους. Γιατί μάθε ότι τον καρπό εγώ τον δίνω. Δεν υπάρχει δέντρο που κάνει καλό καρπό και δεν είναι καλό δέντρο. Πάρε μια αγριελιά. Πότισε τη, κλάδεψε τη, ό,τι θέλεις κάνει. Όταν βγάλει ελιές θα είναι άγριες, δεν τρώγονται. Και πάρε και μια ήμερη ελιά. Άστα, μην την ποτίζεις, μην την κλαδεύεις, μην την φροντίζεις. Ό,τι, λίγες μπορεί να βγάλει, αλλά ό,τι και να βγάλει θα είναι όμορφες. Θα είναι καλές ελιές. Και όταν πρωτομπήκα στην εκκλησία αυτό έκανα, αδερφοί. Όταν το διάβασα λέω, τώρα σας έπιασα όλους. Τώρα δεν μου ξεφεύγετε. Πήγαινα λοιπόν στα σπίτια των αδερφών, είχα πάει στο σπίτι του αδερφού του Λούι, είχα γουρλώσει τα μάτια, κοίταγα, βλέπω μια οικογένεια ευλογημένη, τα παιδιά του, ένας ήσυχος άνθρωπος, καλός άνθρωπος, λέω αυτός έχει καλό καρπό. Μετά έψαξα και αλλού και κατάλαβα, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο καρπός μόνο από το Θεό δίνεται, όπως το λέει η Γραφή. Δεν μπορείς να δεις καλό καρπό σε σαπρό δέντρο. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Μπορείς να δεις βέβαια δέντρο που μπολιάζεται και αλλάζει. Όπως ήμουν εγώ. Όπως είμαστε όλοι μας. Είμαστε δέντρα κακά, σαπρά, κάναμε κακό καρπό, ήρθε ο Χριστός μας μπόλιασε με το Λόγο και το Πνεύμα του Άγιο και μας έκανε καλά δέντρα. Και μας έδωσε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου και περπατάμε με τη χάρη του Χριστού. Και έτσι ο χριστιανός δεν μπορεί να πλανηθεί. Κανένας, αδερφέ, δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει αν έχεις το Λόγο του Θεού και πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κανένας. Μπορεί να σε κοροϊδέψει κανείς. Γιατί δεν θα πιστεύεις τίποτα που δεν είναι γραμμένο. Όταν το είχα καταλάβει αυτό και είχα πάει στην αρχή στους αδερφούς, έλεγα, το γράφει. Το κυρίζα, ψάχνα. Θυμάμαι ότι ήταν και ένας αδερφός που τον είχα ζαλίσει. Του λέω, το γράφει, κάτσε ρε παιδί μου, το γράφει, αλλά που το γράφει δεν θυμάμαι. Και ίδρωνε να το βρω που το γράφει. Εγώ γέλαγα, λέω, αν δεν μου το δείξεις δεν σε πιστεύω. Έπαιρνε, πολλές φορές δεν θυμότανε και ο φουκαράς ο καημένος, έπαιρνε και το ταμείο, να το γράφει. Μόλις το βλέπα εγώ, κόκαλο. Το γράφει, τέλειος, το πιστεύω. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις, δεν μπορεί τον χριστιανό να τον κοροϊδέψει κανείς. Ό,τι και να σου πούνε, ό,τι και να μου πούνε. Εάν δεν το γράφει, εγώ δεν το πιστεύω. Ό,τι και να μου πούνε, που το γράφει, εκεί σταματάω. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί ο λόγος του Θεού είναι λόγος Θεού, δεν είναι ανθρώπινος. Δεν είναι η θεωρία αυτού του ανθρώπου και η γνώμη του άλλου ανθρώπου και του καθηγητού και του σοφού και του... Εδώ μιλάμε ότι αυτό το βιβλίο το έχει γράψει ο Θεός. Διαχειρών των Αποστόλων. Η Γραφή λέει ότι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία εγίνοντο τεράστια, θαυμάσια και μεγαλεία διαχειρών των Αποστόλων. Και ο προφητικός λόγος και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού γράφτηκε διαχειρών των Αποστόλων. Και είναι καμιά εκατοστή η συγγραφή του βιβλίου αυτού και είναι όλο το βιβλίο ένα. Δεν γράφει ο ένας αντίθετα από τον άλλον. Πώς γίνεται αυτό? Βάλε δύο ανθρώπους να γράψουν το ίδιο πράγμα. Αντίθετα να τα γράψουν. Έχετε ακούσει το σπασμένο τηλέφωνο? Βάλε έναν άνθρωπο να πει, μετά να πει, στο τέλος άλλα πράγματα θα λέει ο ένας, γιατί έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Δείξε, αυτό το έχουν κάνει ψυχολόγοι. Δείχνουν σε δύο ανθρώπους το ίδιο γεγονός. Δηλαδή δείχνουν έναν άνθρωπο πως είναι ντυμένος. Και λένε στον ένα, πες μου εσύ τι είδες και πες μου εσύ τι είδες. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Άλλα. Σε αυτό το βιβλίο που έχει γραφτεί από το 1500 π.Χ. μέχρι το 100 μετά Χριστό, μέσα σε δηλαδή σε 1500 χρόνια, 1600 χρόνια, μέσα σε 1600 χρόνια έχει γραφτεί. Δεν υπάρχει καμία αντίθεση. Μεγάλο θαύμα ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, υπάρχει το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Αλλά όλα στρέφονται και ενώνονται σε ένα πρόσωπο, το Χριστό, και στην αιώνια ζωή, και τίποτα δεν θα βρεις που να μην ταιριάζει με το άλλο. Γιατί είναι ένας ο συγγραφέας, ο Θεός, ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορείς τον χριστιανό να τον κοροϊδέψεις. Δεν μπορείς να του πεις παραμύθια και δάκρυση εικόνα. Θα κουνήσει το κεφάλι του ο χριστιανός. Και μετά πάνε και το ψάχνουν, λέει, είχαν βάλει ένα σωληνάκι και έβγαζε νερό. Ο χριστιανός δεν χρειάζεται να πάει να ψάξει.
χρειάζεται. Ξέρει τι κάνει ο Θεός, πώς ενεργεί ο Θεός, γιατί αυτά που ενεργεί και κάνει ο Θεός συμφωνούν με το Λόγο Του. Το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να κάνει άλλα πράγματα από αυτά που λέει το Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο όλα να λέει ο Πατέρας, αλλά να λέει ο Υιός και άλλα ο Παράκλητος. Γιατί είναι ένας Θεός. Ένας Θεός. Αιώνιος, πάνσοφος. Ο Θεός λοιπόν αναρωτιέται, κλαίει και περιμένει. Μα πώς είναι δυνατόν ο λαός μου να μην καταλάβει ότι υπάρχει βάλσαμο γιατρικό. Γιατρός, πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί να το καταλάβει. Και οι άνθρωποι, παρήλθεν ο θερισμός, ετελείωσεν το θέρος, προσέξτε, και εμείς δεν εσώθημε. Παρήλθεν ο θερισμός, ετελείωσε και δεν σωθήκαμε. Αυτό είναι το φοβερό. Φοβερό να είσαι μια ζωή στην Εκκλησία του Χριστού, να βλέπεις τα θαυμάσια, τα μεγαλεία, τις ενέργειες του Θεού, να εργάζεσαι στο έργο του Θεού, εν το ονόματι του Χριστού να προφητεύεις, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να κάνεις θαύματα, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εκβάλεις δαιμόνια, να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και να σε απόξω. Ο Θεός να γίνονται αυτά, πώς δεν γίνονται. Λένε κάποιοι αδερφοί, πώς γίνεται, έρχεται λέει στην Εκκλησία, αναγεννιέται, βαφτίζεται με Πνευμάγιο και φεύγει. Πώς γίνεται αυτό. Και η απάντηση είναι, ξέρεις τι λέει ο Χριστός, εν το ονόματι σου εκβάλαμε δαιμόνια, προφητεύσαμε, κάμε θαύματα πολλά και έκλεισε η πόρτα. Γιατί, γιατί λέει η Γραφή, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Υπάγεται οι εργαζόμενοι, τι, όχι την αμαρτία, την ανομία. Να φέρουμε ένα παράδειγμα αμαρτωλού ανθρώπου, ένδοξου στην παρουσία του Θεού, του Δαβίδ. Και ένα ανθρώπου που δεν έκανε αμαρτίες, αλλά υπήρξε άνομος, ο Σαούλ, και τον οποίο ο Θεός τον απέρριψε. Γιατί απέρριψε το Λόγο του Θεού. Και όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και λες, εγώ πώς θα τακτοποιηθώ και πάω στις οχυρές μου πόλεις, απορρίπτεις το Λόγο του Θεού που λέει, εδώ είναι ο Χριστός. Εδώ είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Ο άνθρωπος που απορρίπτει το Λόγο του Θεού, αυτόν τον απορρίπτει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός λέει, ήθε να ήτο η κεφαλή μου ύδατα, ακούστε αδερφοί, και η οφθαλμή μου πηγή δακρύων, δια να κλαίω ημέρα και νύχτα τους πεφωνευμένους της θυγατρός μου του λαού μου. Ήθε να ήχον εν τη ιερή μου κατάλημα οδηπόρων, δια να εγκαταλείψω τον λαό μου και να απέλθω από αυτό, να ησυχάσω, να φύγω. Γιατί πάντες είναι μοιχή, άθροισμα απίστων, ενέτειναν και την γλώσσα αυτών ως τόξων ψεύδους, ίσχυσαν επί της γης ουχή υπέρ της αληθείας, διότι προχωρούσε από κακίας εις κακίαν και εμέ δεν γνωρίζουσι, λέγει Κύριος. Εμένα, λέει ο Κύριος, δεν με γνωρίζουν. Μακάρι να είχα να είτο η κεφαλή μου ύδατα και οφθαλμή μου πηγή δακρύων. Εμένα δεν με γνωρίζουμε. Όλοι είναι μοιχοί, άθροισμα απίστων, και λέει για το λαό του, και λέει για αυτούς που τους αποκάλυψε το λόγο του. Ενέτειναν τη γλώσσα τους αυτών ως τόξων ψεύδους, τα βέλη, ψέματα, όλο ψέματα, ίσχυσαν επί της γης, αλλά ουχή υπέρ της αληθείας. Ξέρεις θα πει, να νικάς, να επιτυγχάνεις, αλλά όχι υπέρ της αληθείας, υπέρ της αμαρτίας, υπέρ τους ψεύδους, υπέρ της ανομίας, υπέρ της παράβασης, και να προχωράνε από κακία εις κακία. Ο Θεός να μας φυλάει. Στη συνέχεια, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι πολύ σοβαρό που λέει ο Θεός. Θα το δούμε βέβαια την άλλη Δευτέρα. Λέει, μέσα σε αυτό το λαό που οι άνθρωποι δεν λογαριάζουνε τα λόγια του Θεού, φυλάτεστε, φυλάτεστε έκαστος από του πλησίον αυτού, και πάνω σε κανέναν αδελφό μην εμπιστεύεστε, διότι και λοιπά και λοιπά. Και ξέρετε τότε ο λαός του Θεού τι γίνεται? Συνάθρησης διαβόλου. Δεν υπάρχει
χειρότερη σύναξη ανθρώπων από την αποστατημένη Εκκλησία. Από τη συνάθρηση των αποστατών. Θυμηθείτε την Καθολική Εκκλησία, τι έκανε. Εκκλησία ήταν όταν ξεκίνησαν. Η Εκκλησία του Χριστού ήτανε. Φτάσανε σε χωροχάρτια, φτάσανε να κάνουν την ιερά εξέταση, να καίνε ανθρώπους. Ραδιουργίες, φοβερό πράγμα. Η αποστασία δεν έχει όρια. Ο αποστάτης είναι άνθρωπος που δεν έχει όρια. Με τα μούτρα πέφτει στην αμαρτία, στην κακία. Δεν έχει όρια. Και ξέρετε γιατί, αλλά εδώ θέλω να τονίσουμε κάτι. Πρώτον, ξέρετε γιατί. Γιατί λέει η Γραφή, έρχεται το δαιμόνιο, βλέπει τον οίκον σε σαρωμένο και κενό, αναγεννημένος, καθαρισμένος, αλλά έξω ο Χριστός. Και δεν μπαίνει μέσα, αλλά πάει και φέρνει 7 χειρότερα, μπαίνει μέσα και τα έσχατα γίνονται χειρότερα των πρώτων. Όμως, να προσέξουμε τη λέξη του αποστάτη. Αποστάτης είναι αυτός που περιφρονεί το Λόγο του Θεού. Όχι που είναι αυτός που φεύγει από αγιασμό. Γιατί είναι αδύναμος στη σάρκα του. Γιατί τον κοροϊδέψανε. Γιατί πλανήθηκε. Είναι απολωλός πρόβατο. Είναι άσωτος Υιός. Δεν είναι αυτό ο αποστάτης. Ο αποστάτης που γίνεται εχθρός του Χριστού είναι αυτός που θεωρεί το αίμα του Χριστού κενό. Που χάνει την πίστη του και η πίστη γίνεται απιστία. Που δεν λογαριάζει το όνομα του Χριστού. Που φτάνει στο σημείο να λέει «Θεό δεν φοβάται και ανθρώπους δεν τρέπεται». Γι' αυτό μη στενοχωριόμαστε όταν βλέπουμε κάποιους νέο, μεγάλο, που απομακρύνεται από την Εκκλησία, από αδυναμία. Θα τον φέρει ο Θεός πίσω. Αν προλάβει βέβαια. Θα τον βοηθήσει ο Θεός. Βέβαια πάντοτε υπάρχει το ερωτηματικό του χρόνου. Τον βοηθήσει ο Θεός. Εκεί που τα προβλήματα είναι δύσκολα είναι όταν ακούσει τον άνθρωπο να κατηγορεί τον Χριστό. Να κατηγορεί την Εκκλησία. Εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, προσοχή. Μην κρίνετε, φωνάζει τώρα που είμαστε εδώ. Μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Μην κατηγορείς ποτέ. Ξέρεις τι έκανε αυτός, τι έκανε εκείνος. Μην λες, άστονε. Εσύ κοίταξε τι κάνει ο Χριστός σε σένα και τι κάνεις μπροστά στο Χριστό. Τ' άλλα στα αφήσουμε στο Θεό να τα ενεργήσει. Ο Θεός να μας φυλάξει. Το άλλο μάθημα με τη χάρη του Χριστού της Δευτέρας είναι πολύ σοβαρό. Γιατί μιλάει για τη σχέση μας με τα αδέλφια μας μέσα στην Εκκλησία αλλά και έξω από την Εκκλησία. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να τα ξαναπούμε με τη χάρη του Χριστού. Να ψάλλουμε τον ύμνο 222. Τι απειρήνει η αγάπη αυτού